το ελάττει να πέσει. Ούτε να πέσουν τα βράδια και να... Όχι, δεν έχουμε. Είναι σταθερά, είναι με τις πύρες. Αντιστηρίξεις. Όχι, όχι. Είναι και το πιο στενό σημείο αυτό εδώ πέρα. Το πιο στενό και είναι και... Σεβασμιότατε, είχαμε έρθει πριν από ένα μήνα περίπου εδώ και είχαμε συναντήσει τα αγκάθια, τα χορτάρια και την αμέτρητη, αν θέλετε, ποσότητα και ποιότητα των χορταριών του Ιερού Βουνού μας να παίζουν μπάλα. Σήμερα, μετά από ένα μήνα, ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε το γήπεδό μας, το γήπεδο της κατασκήνωσης της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεβασίας και Σπάρτης, να περιμένει τα παιδιά μας να έρθουν να παίξουν μπάλα. Και ο λαός μας τι λέει? Παίζουν τα παιδιά μας, εφραίνεται η καρδιά μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, ξέρετε, αφήστε με να σου το πω, γιατί πραγματικά είναι η κατάθεση ψυχής. Μου αρέσει να πιστεύω και τους ανθρώπους και τις λέξεις. Όταν πριν από ένα μήνα ήρθαμε εδώ και ακούσαμε δύσκολες λέξεις, δύσκολες προτάσεις, ότι θα κάνουμε εκείνο, θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο, θα μας δωρήσουν καρέκλες, θα γίνει καλύτερη η κατάσταση, η ατμόσφαιρά μας, οι εγκαταστάσεις μας. Έχουμε συνηθίσει εμείς οι Έλληνες να λέμε πολλά και να κάνουμε λίγα. Σήμερα που είμαστε μαζί, νιώθω κι εγώ μαζί με τη χαρά σας, που την αποτυπώνω από το πρόσωπό σας, αλλά και από τα όσα βιώνουμε οι νέοι Έλληνες σήμερα, σε πείσμα των καιρών και των ηθών. Κύριε Θόδωρε, η καρδιά μου αυτή την ώρα είναι γεμάτη από χαρά και από συγκίνηση. Από χαρά για όσα είπατε, αλλά και από συγκίνηση για όσα είπατε. Πράγματι αυτός ο τόπος έχει τέτοια αλλίωση, τέτοια αλλαγή που εγγίζει το θαύμα. Και η γη συν της ανθρώπης εφραίνεται, λέει η Αγία Γραφή. Όταν σκέφτεται κανείς ότι σε αυτόν τον τόπο θα έρθουν τα παιδιά μας και θα παίξουν, και η γη χαίρεται και η γη τα περιμένει. Και όπως βλέπω, την προετοιμάσετε κι εσείς την γη κατάλληλα, ούτως ώστε να ανοίξει την αγκαλιά της και να δεχθεί τα παιδιά μας για να περάσουν όσες μέρες μείνουν εδώ ευχάριστα και προπάντων να τονωθούν ψυχικά και να ωφεληθούν πνευματικά. Και η οικογένειά σου μαζί. Τούτος ο χώρος, δεν σας αποκρύπτω, γιατί αφήνω λίγο τη σκέψη μου μπροστά από 20 χρόνια να τρέξει, γιατί φέτος πρέπει να ξέρετε ότι συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που ήρθαμε. Τούτος ο χώρος ειδικός ήταν το πιο ελκυστικό κομμάτι που με έκανε να πω εδώ θα έρθουμε. Πέραν το ότι η Παναγία την ημέρα της εορτής της, έχω ετοιμάσει βιβλίο και θα το δώσω φέτος στα παιδιά. Θα τυπωθεί, είναι στο τυπογραφείο του τη στιγμή. Η ιστορία της κατασκηνώσεως της Ταϊγέτης. Αυτός ο τόπος ήταν ο πιο ελκυστικός, μετά επαναλαμβάνω, από την ευλογία της Παναγίας, την οποία πήραμε μέσα στην εκκλησία της την ημέρα της Πανηγύρεως. Ήταν ένας χλωροτάπητας και δεν είχε έρθει ποτέ άνθρωπος εδώ πέρα να αξιοποιήσει, να καλλιεργήσει τον τόπο ή να τον προετοιμάσει. Και τότε όταν τον είδα είπα, αυτόν τον τόπον τον εδημιούργησε η δεξιά του υψίστου για τα παιδιά μας. Όλος ο άλλος χώρος δεν έλεγε ότι θα γίνει κατοικήσιμος. Τούτος όμως ήταν χώρος που προσεφέρετο για τις αθλοπαιδιές. Εγώ τι να πω για τους ανθρώπους οι οποίοι στέκονται κοντά μας σε αυτό το έργο. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι πέντε. Είναι αναρρύθμιτοι. Είναι όλοι οι άνθρωποι κοντά μας. Ιδιαίτερα όμως αυτοί που έδωσαν όχι μόνο την καρδιά τους, όχι μόνο την καλή τους σκέψη ή των κρυστάλλινων λόγων τους, τον ειλικρινή και πέραν πάσης ιδιοτέλειας, αλλά έδωσαν και υλικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει αυτή η κατασκήνωση. Συγκεκριμένα τώρα για αυτά που έχουν γίνει εδώ πέρα. Είναι δυνατόν να μην ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την κυρία Τζανετέα πρωτίστως, η οποία είναι και η ψυχή των έργων τα οποία έχουν σχέση με την κοινωνία μας. Βέβαια έχει ένα θεσμικό ρόλο, είναι σε μια θέση περίοπτη και αλίμονον εάν δεν δίδει την καρδιά της για το κάθε έργο, το οποίο είναι έργο κοινής ωφελίας. Εγώ την ευχαριστώ, την ευγνωμονώ και από αυτή τη θέση και τούτη τη στιγμή και εύχομαι να είναι συμπαραστάτης στο πνευματικό, το ιεραποστολικό, το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας μας της τοπικής
και προπάντων σε κάθε έργο που έχει σχέση με την νεολαία. Να μην διστάζει ούτε η ιδία ούτε κάποιος άλλος παράγων να θεωρεί ότι κάτι που γίνεται και εξοδεύεται για τα παιδιά πηγαίνει χαμένο. Η καλύτερη επένδυση είναι όταν αυτά τα χρήματα δίδονται για την νεολαία μας. Να δώσουμε στηρίγματα στα παιδιά μας. Να δώσουμε χώρο στα παιδιά μας. Να δουλέψουν, να ζήσουν, για να ζούμε κι εμείς με μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ή αν τα εγκαταλείψουμε και δείξουμε την αστοργία μας, αυτά τα παιδιά θα είναι η συμφορά μας. Αυτά τα παιδιά μας ή θα ανεβάσουν την κοινωνία μας μέχρι τα κράσπεδα του ουρανού και θα κάνουν του ποιητού το όραμα μια ευλογημένη πραγματικότητα, δηλαδή την Ελλάδα μας μια διαμαντόπετρα στις γης στο δαχτυλίδι, ή αυτά τα παιδιά μας θα είναι η μάστιγά μας. Εξαρτάται από τη θέση που θα πάρουμε. Να μην ευχαριστήσω τον Ηλία τον Κανελάκη, το εκλεκτό αυτό παιδί που δίδει το παρόν σε κάθε εκδήλωσή μας, για τον κόπο που έκανε να μεταφέρει όλα αυτά τα υλικά, ή τον Σταύρο τον Κανελάκη, ο οποίος σε κάθε έργο μας δίδει το παρόν, είτε φανερά είτε κρυφά. Και τα φανερά μεν τα ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά τα κρυφά τα ξέρω εγώ και πρώτος ο Θεός. Γιατί κάνει και την φιλανθρωπία του με τέτοιον τρόπο που γνωρίζει μόνο ο Θεός και κάποιος ή κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι. Να μην ευχαριστήσω τις γυναίκες, την κίνηση των γυναικών εδώ, η οποία φέτος μας εξασφάλισε τις καρέκλες. Και έτσι θα έχουμε καρέκλες για την εκκλησία, καρέκλες για τις γιορτές μας που θα κάνουμε και, εν πάση περιπτώσει, καρέκλες που χρειάζονται να τις έχουν τα παιδιά μας. Μετά, να μην ευχαριστήσω τον κύριο Φελούρη που έχει στη διάθεσή μας το κανάλι του. Εγώ ευκαίρος ακαίρος. Δεν τσιγκουνεύομαι απέναντίας με όλη μου την καρδιά, λέγω το ευχαριστώ και τις ευχαριστίες μου τις ζυμώνω με την ευγνωμοσύνη μου. Διότι προβάλλει το έργο της τοπικής εκκλησίας σε κάθε στιγμή, κατάλληλη στιγμή, και οπωσδήποτε δημιουργεί ένα κλίμα ευχάριστο, ένα κλίμα τιμητικό για την εκκλησία, αλλά δημιουργεί και μία διάθεση σε πολλούς να μιμηθούν τους άλλους τους οποίους προβάλλει το κανάλι, γιατί είναι οι ευεργέτες μας, οι οποίοι λόγις και έργεις κάνουν το καθήκον τους, όπως είπα, ευκαίρος ακαίρος. Δεν θέλω να παραλείψω κανένα. Το Δήμο Σπάρτης να βάλουμε. Επισφράγισμα θα είναι των ευχαριστειών μου ο Δήμος της Σπάρτης, ο οποίος και σε άλλες εκδηλώσεις μας δίδει το παρόν, και στο Βοήθεια στο Σπίτι φέτος μας έδωσε 40.000, διότι αν δεν δώσει ο Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα αυτό, και από το περισσεύμα τους, από το υστερήμα τους, από τις οικονομίες τους θα έλεγα, και με κίνητρο την αγάπη τους έκαναν αυτό που έκαναν και πέρσι και εφέτος. Τους ευγνωμονώ λοιπόν και εκείνους, και γραπτός και προφορικός. Αλλά μπορώ να μην ευχαριστήσω και εσάς τον παρόντα, που πάντοτε έχετε να πείτε έναν καλό λόγο για την τοπική μας εκκλησία, και τους δύο παρόντες, οι οποίοι έχετε παίξει πολύ σπουδαίο ρόλο στις κατασκηνώσεις. Το Δημήτρη μας, ο οποίος ζει με το όραμα της κατασκηνώσεως. Απολαμβάνει, πρωτεργάτης. Και χαίρω ότι χαίρεται, γιατί έτσι έχει επιτυχία η προσφορά μας. Όταν έχουμε χαρά και όταν έχουμε κίνητρο αυτής της προσπαθίας, την ανιδιοτελή αγάπη μας. Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Έτσι, σου μιλάω έτσι και με το μικρό σου όνομα και χωρίς να βάζω μπροστά τις ευγένειες, γιατί σε θεωρούμε παιδί δικό μας, παιδί της Εκκλησίας μας και συνεργάτη μας πολύτιμο. Και τελειώνω τις ευχαριστίες μου. Βέβαια. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Προς τον αγαπητό μας Γεώργιο, ο οποίος πράγματι είναι η ψυχή. Δεν ξέρω εάν δεν ήταν ο Γιώργος μέχρι πού θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει. Είναι και υπερβολικός μάλιστα στις παρακλήσεις του και στις απαιτήσεις του. Πηγαίνει στον κάθε άνθρωπο κοντά που ξέρει ότι έχει να προσφέρει και ξέρει ότι έχει και αγάπη μες στην καρδιά του, και με ωραίων τρόπων, διακριτικών, κάποτε και πιεστικών, του λέει ότι πρέπει να βοηθήσει τις κατασκηνώσεις. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, έστω κι αν εγώ θα έπρεπε να βάλω θηλιά στο λαιμό μου αν δεν υπήρχαν οι συμπαραστάτες. Ο Γιώργος το κάνει και έτσι με υποκαθιστά όταν πρόκειται να βοηθηθεί η κατασκήνωση. Εγώ εκείνο που έχω να πω για τον Γιώργο είναι ότι ζει το κάθε τι.
δίδει την καρδιά του, καταθέτει την ψυχή του. Και προσεύχομαι ο Θεός να του δώσει μακροημέρευση, να έχει την υγεία του που είναι πολύτιμο αγαθό τη σωματική και ποτέ η διάθεσή του να μην αποδυναμωθεί. Αν κάποτε κι εμείς τον στενοχωρούμε, του ζητούμε τη συγγνώμη μας. Αθελά μας είναι αυτό. Και αν κάποτε αυτός μας στενοχωρεί πιέζοντάς μας για το καλό πάντοτε, του λέμε ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει και στο μέλλον. Σεβασμιότατε, τα λόγια σας, να ξέρετε, σε αυτούς τους όχι αφιλόξενους, οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Οι καιροί είναι οι ίδιοι. Οι άνθρωποι έχουμε αλλάξει τις λέξεις. Και όπως βλέπετε, για να πάμε και στα λόγια του γέροντα, γέροντά μου, δείξε μου το δρόμο της αγάπης. Παλικάρι μου, μπροστά σου είναι ο δρόμος. Εσύ αποφεύγεις να τον δεις. Είναι επίκαιρα τα λόγια σας. Και πρέπει να λέμε το καλό, να αυγατήσει το καλό σε αυτές τις δύσκολες ημέρες ανθρώπινες που ζούμε. Και δεν δοκιμάζεται μόνο η νεολαία μας, δοκιμάζεται και η οικογένειά μας. Και φέτος λοιπόν το καλοκαίρι θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ εκατοντάδες παιδάκια οικογενειών που αυτές οι οικογένειες πίστευαν και πιστεύουν ακόμα περισσότερο σε λέξεις που δεν φθήρονται με το πέρασμα του χρόνου. Άλλο ο Χρυσός και άλλο ο Χριστός. Οι λέξεις δικές μας, οι Ορθόδοξες, οι Χριστιανικές, αντέχουν στον χρόνο. Ούτε ΦΠΑ παίρνουν, ούτε εκπίπτουν. Εμείς δεν θέλουμε να πιστέψουμε στην αξία τους. Κύριε Σερεμετάκη, όπως το λέτε, έτσι είναι. Ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και οι άνθρωποι του Χριστού μένουν στον αιώνα και είναι οι πραγματικά ευτυχισμένοι άνθρωποι. Είδατε τι λέει ο ποιητής. Όλοι μας γέλασαν φοβερά, μας πάσαν της ψυχής τα φτερά. Μα αυτός μονάχα μας μένει φως, πατέρας και αδελφός. Πού θα πάνε τα παιδιά, έτσι. Τι έχουν ακούσει, τι βλέπουν κάθε μέρα, τι παρουσιάζει το διαδίκτυο. Το οποίο διαδίκτυο, ενώ θα μπορούσε να είναι ένα σχολείο πραγματικό, να βοηθήσει ιδίως την καινούρια γενιά, εντούτοις έχει τέτοιες παγίδες που αν δεν προσέξουν και τα παιδιά και οι διηγονείς, σε αυτές τις παγίδες θα καταστραφεί το μέλλον της ανθρωπότητος. Όταν είναι λοιπόν κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία, οι άνθρωποι δεν έχουν να χάσουν. Δεν έχουν να χάσουν. Αυτό το ομολογούν όλα τα πνεύματα, τα μεγάλα πνεύματα των ανθρώπων, που είναι και κορυφαίοι κάποτε επιστήμονες, ότι εγνώρισαν τον Χριστό, εγνώρισαν την αλήθεια, εγνώρισαν την πραγματική ευτυχία, διότι ο Χριστός είναι που δίνει τη χαρά και την ειρήνη. Πήραμε μπόλικο οξυγόνο. Στα λόγια του ποιμενάρχη μας, επιτρέψτε μου σεβασμιότατε να βάλω και το όνομα του Στέλιου του Σουσάνη, γιατί έχει μικρά παιδιά, είναι ο καλλιτέχνης των όσων είδαμε, σε ένα γήπεδο που περιμένει πώς και πώς να γεμίσει με παιδικές φωνούλες, να αφήσει τα όνειρά τους να ταξιδέψουν και να πελαγώσουν τα προβλήματά τους. Σε ένα πέλαγο θαλάσσης που θα τους δώσει όμως την ικανότητα μέσα στα όσα μαθαίνουν εδώ, σε άγιους τόπους, ευλογημένους, τόπους που γίνονται πιστεύοντας σε ανθρώπους, πιστεύοντας σε λέξεις. Και πρέπει να εμπιστευτούμε τα όσα έχουν αντέξει στον χρόνο και να μην βλέπουμε τον άλλον μόνο για το συμφέρον τους. Το συμφέρον του. Και για το Στέλιο θα έχω να πω μία ευχή και μία υπόσχεση. Η ευχή, ποτέ να μην δυσκολευτεί στη ζωή του. Ποτέ να μην δυσκολευτεί στην εργασία του. Ποτέ να μην πάθει ζημιά με τα μηχανήματα τα οποία διαχειρίζεται. Και την υπόσχεση ότι τα παιδιά του μεγαλώνοντας θα τα παίρνουμε κάθε χρόνο στην κατασκήνωση. Να λοιπόν, η χάρη θέλει αντίχαρη, δεν λέμε. Έτσι. Έτσι λοιπόν, προχωράμε. Απολαύστε. Γιώργο μου, άκουσε τόσα καλά. Κάνε το φακό να χαμογελάσει περισσότερο και να δώσουμε αισιοδοξία στους φίλους τηλεθεατές. Περισσότερο όμως τα παιδάκια μας που θα έρθουν εδώ και θα χαρούνε, θα παίξουν, θα κλωτσίσουν το κακό για να μείνει το καλό. Αυτό θέλουμε και αυτός είναι ο αγώνας των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να πιστεύουν ότι το αύριο έρχεται πιο λευκό, πιο αισιόδοξο, πιο ελληνικό. Και έτσι όπως το βλέπουμε το γήπεδο μας κάνει να ζηλεύουμε. Έτσι, σεβασμιότατε. Θέλουμε να γυρίσουμε στην παιδική μας ηλικία για να παίξουμε κι εμείς με τα παιδιά. Με το καλό, έτσι. Να το θεσπίσουμε κι αυτό. 20 χρόνια. 20 χρόνια φέτος και όπως βλέπετε το 20 το άριστα στο γυμνάσιο μπαίνει και στην περιφέρειά μας, μπαίνει και στην οικογένεια Κανελάκη, μπαίνει και στο Δήμο Σπάρτης, μπαίνει και στο Σύλλογο Γυναικών, μπαίνει και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε και τους ανθρώπους και τις λέξεις. Και αυτό αν θέλετε είναι μια πρόκληση στους αφιλόξενους δήθεν καιρούς να βγάλουμε και να δώσουμε σε εκεί που θα πιάσει τόπο. Τολμήστε το, αξίζει, θα κοιμηθείτε πιο απαλά. Πιο ελληνικά, πιο ανθρώπινα. Και να προσθέσω ακόμη κάτι. Αν εχθές δεν ήρθα και προχθές δεν ήρθα και αύριο δεν μπορώ, να ξέρετε ότι είμαι απόντο σώματι,
αλλά είμαι πάντοτε παρόν το πνεύματι. Και με υποκαθιστά και με αντικαθιστά ο πολύτιμος συνεργάτης μου, ο πατήρ Σιμεών. Επομένως, ό,τι θέλετε, όταν υδρώνετε, όταν κουράζεστε, θα τα λέτε όλα αυτά εις τον πατέρα Σιμεών, ακόμη και κάποια παράπονα ή κάποιες δυσκολίες που θα παρουσιαστούν. Και εγώ με τον τρόπο μου και πάλι με τον συνεργάτη μου θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματα των καιρών. Η καρδιά απαραίτητη, αλλά χωρίς τα χέρια και τα πόδια δεν κουνιόμαστε. Άρα λοιπόν, να είστε καλά εν καρδία εσείς και να έχουμε τον οργανισμό να τρέχει. Σας ευχαριστούμε. Με το καλό. Είπατε, πηγαία και καρδιακά. Ο Θεός μαζί μας, όλα τα καλά.